Σεβαστέ πατέρα Παντελεήμονα, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στην εκδήλωσή μας. Πιστή στην υπόσχεσή μας να επικοινωνούμε μαζί σας για θέματα που αφορούν την ενότητα, την προβολή των πνευματικών αξιών, την ορθοδοξία, την απαράμιλη ελληνική γλώσσα, την οικογένεια και τη μακραίωνη ιστορία μας, εκ μέρους της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, του Σωματείου της Ενωμένης Ρωμιοσύνης και της ομάδας του της ΕΔΕΣΗΣ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, που έχει θέμα «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική». Έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε δύο εξαίρετους ομιλητάς, τον κύριο Κωνσταντίνο Γανωτή, ο οποίος είναι φιλόλογος, έχει σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διατελέσει επιδιετία βοηθός στην έδρα της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει υπηρετήσει σε γυμνάσια και έχει γίνει, στην πορεία έγινε γυμνασιάρχης. Σήμερα βρίσκεται να είναι συνταξιούχος με τη δύναμη του Θεού και είναι συνεργάτης των ραδιοφωνικών σταθμών της Εκκλησίας της Ελλάδας και της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πρόσφατα τιμήθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας με το Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου για το έργο του στην ερμηνεία και τη διδασκαλία της λειτουργικής γλώσσας. Δεύτερος ομιλητής μας είναι ο κύριος Βασίλειος Σαρής, ο οποίος γεννήθηκε το 1965, είναι διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπηρετεί ως καθηγητής φιλόλογος στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η επιστημονική του προσπάθεια επικεντρώνεται στην πιστοποίηση και ανάδειξη της υψηλής λογοτεχνικής αξίας των κειμένων της μέσης βυζαντινής περίοδου. Έχει δημοσιεύσει μελέτες του στα περιοδικά Βυζαντινός Δόμος, Βυζαντιακά, Φιλόλογος, Ερώ. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού Μεσαιωνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Βυζαντινός Δόμος. Πριν οι ομιλητές μας ξεκινήσουν όλα αυτά τα όμορφα που έχουν να μας πούν, θα παρακαλούσαμε τον πατέρα Παντελεήμονα να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστούμε. Αγαπητέ κύριε Θεόφιλε, Πρόεδρε του Σωματείου Ενωμένη Ρωμιοσύνη, ελογημότατοι καθηγητές, κύριε Γανωτή και κύριε Σαρή, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται για να μεγαλύνουμε τη γλώσσα μας. Κάπου λέει ένας στίχος σε ένα ψαλμό, λέει «Την γλώσσα ημών μεγαλυνούμε» και να τη μεγαλύνουμε διότι ο Θεός αφού μας έδωσε το πρώτο και σπουδαιότατο δώρο να γεννηθούμε σε ορθόδοξη χώρα και να βαπτιστούμε ορθόδοξοι, μας έδωσε μαζί με αυτό και ένα δεύτερο σπουδαιότατο δώρο. Ποιο? Μας έδωσε τη γλώσσα μας να είναι ελληνική. Τι σημαίνει αυτό? Να έχουμε τη γλώσσα αυτή στην οποία είναι γραμμένη η Αγία Γραφή στην πρωτότυπη της μορφή. Στην πρωτότυπη της μορφή. Ακόμη και τα της Παλαιάς Διαθήκης, τα κείμενα που πρώτα είχαν γραφτεί στα περισσότερα βιβλία στην εβραϊκή γλώσσα, τα χειρόγραφα τα ελληνικά, τα χειρόγραφα με την ελληνική γραφή που σώζονται, είναι πολύ παλαιότερα από αυτά που σώζονται τα αντίστοιχα τα εβραϊκά. Γι' αυτό και ακριβώς πιο κοντά στην πρωτότυπη μορφή, ακόμη και της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η έκδοση των 70, είναι τα χειρόγραφα από τη μετάφραση των 70. Έχουμε το προνόμιο να έχουμε λοιπόν τη γλώσσα αυτή στην οποία είναι γραμμένη η Αγία Γραφή, την οποία όποιος θέλει να τη μελετήσει και να βαθύνει σε αυτή, από όποια χώρα και να είναι,
θα πρέπει να μάθει αυτή τη γλώσσα, να μελετήσει, ό,τι γλώσσα και αν να λέει αυτός. Τη γλώσσα αυτή επίσης, στην οποία είναι γραμμένα τα λειτουργικά κείμενα στην πρωτότυπη τους μορφή. Τα κείμενα αυτά τα οποία έχουν γραφτεί μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας από τα σπουδαιότερα αναστήματα. Τους τρεις ιεράρχες, τον Ιωάννη τον Δαμαστινό και πολλούς άλλους. Σπουδαιότατους πατέρες, μεγάλους και σπουδαίους πατέρες της Εκκλησίας μας. Τη γλώσσα αυτή στην οποία έχουν γραφτεί τα κυριότερα έργα φιλοσοφικά, λογοτεχνικά, πριν να έρθει ο Χριστός. Έργα του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, τα ομηρικά έπι, όλοι είναι στην ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό και λοιπόν και εμείς, αναγνωρίζοντας αυτή την αξία και κάνουμε κάθε προσπάθεια για να αναδείξουμε τη γλώσσα μας, να τη γνωρίσουμε τη γλώσσα μας και εμείς και τα παιδιά μας και με αφορμή όλη αυτή την προσπάθεια κάνουμε και αυτήν την σημερινή έτσι, εκδήλωση στην οποία παρευρίσκονται και θα μας μιλήσουν δύο πραγματικά έγκριτοι φιλόλογοι που όλη τη τη ζωή την έχουν αφιερώσει σε αυτό το έργο, στη γλώσσα μας. Πριν τελειώσω το λόγο, καταρχήν να πω κάτι που είχα ξεχάσει εν τη λίμνη του λόγου μου, να μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώτα-πρώτα, ο οποίος δεν είναι εδώ γιατί βρίσκεται τώρα στα Ιεροσόλυμα, σε προσκυνηματική εκδρομή. Σας μεταδίδω λοιπόν τις ευχές του και εύχομαι έτσι ο Θεός να δώσει πολύ να ωφεληθούμε από τις εκδηλώσεις και τη σημερινή τώρα, έτσι, και την βραδινή που έγινε και αυτή που την βραδινή που έγινε χθες το Σάββατο λοιπόν και αυτή που θα συμβεί έτσι σήμερα πάλι, που θα πραγματοποιηθεί στο δικτύο της Μητροπόλεως, λίγο πιο πάνω από την αστυνομία. Πριν τελειώσω, να πω και δύο ακόμη. Βλέπετε, δεν είμαστε πάρα πολλοί. Δεν είμαστε πάρα πολλοί. Αλλά θα πω δύο λόγια, το ένα από τον Γέροντα Παΐσιο και το άλλο από τον Γέροντα Πορφύριο. Ο Γέροντας Πορφύριος, στο βιβλίο «Βίος και Λόγοι», κάπως λέει ότι είχε πάει και είχε παρακολουθήσει μια ανάλογη εκδήλωση αντί δική μας. Είχαν μιλήσει, λέει, στον Παρνασσό, φιλόλογοι. Και είχαν αναπτύξει τη σπουδαιότητα της γλώσσας. Και πήγε και αυτός και παρακολούθησε. Και μετά γύρισε ενθουσιασμένος. Και έλεγε τι ωραία πράγματα έλεγαν εκεί. Μα τι σπουδαία πράγματα έλεγαν εκεί. Και σχολίαζε και κάποιο βιβλίο που έγραψε τότε κάποιος, με το οποίο μάθαινε στα παιδιά τα αρχαία ελληνικά. Αυτός ο ίδιος είχε γράψει βιβλίο, δεν προοριζόταν για τα σχολεία, εκτός από τα σχολεία. Και έλεγε πόσο σπουδαίο είναι αυτό που κάνει το έργο αυτός ο άνθρωπος τώρα. Πόσο σπουδαίο λέει. Καταλαβαίνετε. Δεν βγαίνει, λέει, στους δρόμους να πει τους άλλους να μαζέψει τους ομοειδεάτες του, να κατεβούν στους δρόμους να κάνουν μια διαδήλωση και να πούνε θέλουμε τη γλώσσα μας. Αλλά τι κάνει, λέει. Ο ίδιος την πρόθεσή του, αυτό που βλέπετε είναι το σωστό, ο ίδιος το ενεργεί. Κάθεται και γράφει το βιβλίο. Και όσοι θέλουν, με την ελευθερία τους τον ακολουθούν. Και αυτό είναι ο σωστότερος τρόπος για να προβάλλουμε τη γλώσσα μας και να μοιήσουμε στη σπουδαιότητα της γλώσσας μας, έτσι, τους Έλληνες. Και το δεύτερο, από το γνωστό του Γέροντα Παΐσιο, ναι, από το Γέροντα Παΐσιο προέρχεται, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι ναι, παρατηρούσε με πολύ θλίψη, τώρα δεν καταλαβαίνουμε στη χώρα μας εδώ στην Ελλάδα πόσο σπουδαία, πόσο σπουδαίο πλούτο έχουμε, δηλαδή την γλώσσα μας, την ελληνική γλώσσα, πόσο σπουδαία είναι η αξία της, της ελληνικής γλώσσας. Και έλεγε ότι θα έρθει καιρός, προφητικά το έλεγε αυτό, θα έρθει καιρός, λέει, που την αξία της γλώσσας θα την καταλάβουν σε βάθος οι ξένοι λαοί πρώτοι. Και από αυτούς θα την κατανοήσουμε κι εμείς. Όπως καταλάβουμε, λέει, την αξία της Βυζαντινής εικόνας από τους ξένους. Πρώτα οι ξένοι την κατάλαβαν. Και λέει, τότε όμως, λέει, δεν θα έχουμε τόσο σπουδαίους φιλολόγους για να μπορούν να μας διδάξουν την γλώσσα μας. Και θα αναγκαζόμαστε να καλούμε Γερμανούς φιλόλογους, ξένους φιλόλογους να μας διδάσκουν τη δική μας τη γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά. Και τότε λέει, να χρησιμοποιήσω μια λέξη έτσι ακριβώς όπως το έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, έλεγε, και εκείνη η γενιά, τότε η γενιά εκείνων των Ελλήνων θα φτύνουν κυριολεκτικά αυτούς οι οποίοι έβγαλαν από τα σχολεία μας
έβγαλε από την εκπαίδευσή μας την αρχαία ελληνική γλώσσα. Έχουμε και εγώ, κύριε Γαρνωτή και κύριε Σαρή, ο Θεός να σας δώσει έτσι δύναμη, έτσι ώστε να μας πείτε πάρα πολύ ωραία, σπουδαία πράγματα και να ωφεληθούμε όλοι από την εκδήλωση. Λόγο θα τον έχει ο κύριος Γανωτής. Σας ακούω. Μέχρι εκεί, όχι. Όχι, εκεί που είστε. Εντάξει. Από εκεί που είστε. Πανουσιολογιότατε και αδελφοί μου, αυτό το κύριοι και κυρίες το πήραμε από τους αποικιοκράτες, τους Ευρωπαίους. Πάντοτε στον χώρο του ελληνικού είχαμε το αδερφέ και αδελφοί μου. Λοιπόν, ξέρετε ότι η ελληνική γλώσσα είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί σχεδόν καθόλου ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού μας. Οι περισσότεροι, δυστυχώς, άνθρωποι της εποχής μας, Έλληνες της εποχής μας, τους ενδιαφέρονται με τα πολιτικά, τα οικονομικά και τα αθλητικά και τα κουτσουμπολιά. Αυτά όλα, ξέρετε, και στην αγγλική γλώσσα να γραφούν και σε άλλες γλώσσες. Εάν ξέρουμε τις γλώσσες αυτές, είναι το ίδιο, τα ίδια πάντως, δεν έχουν διαφορά. Άρα, το ενδιαφέρον για τα κείμενα, όπως είπε προηγουμένως ο Παππούλης, για τα κείμενα, αυτά που είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και τα τιμούν ιδιαιτέρως, μόνο εάν τα αγαπήσουμε για το περιεχόμενο τους, μόνο τότε θα ενδιαφερθούμε και για τη γλώσσα τους και θα καταλάβουμε γιατί η γλώσσα τους είναι κατάλληλη, επιτίδια, μπορεί να αποδώσει αυτά τα νοήματα. Αλλιώς δεν μας ενδιαφέρουν. Ο πολιτισμός μας εδώ στον τόπο αυτόν έχει να κάνει πάρα πολύ με τη γλώσσα. Δεν είναι, ας πούμε, όπως την αγγλική γλώσσα, η οποία δεν υπήρχε και έγινε από δανεικά, από τη Δανία, από την Νορβηγία, από την Ελλάδα, από τα λατινικά. Δεν είχαν γλώσσα οι άνθρωποι, φαίνεται ότι είχαν 5-6 λέξεις. Εμείς εδώ φτιάξαμε τη γλώσσα μας και ούτε θυμούμαστε από πότε τη φτιάξαμε. Και την κάναμε την πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου. Όταν πάμε στο εξωτερικό, εάν είμαστε πολιτικοί ή δημοσιογράφοι ή οικονομολόγοι, επιχειρηματίες κτλ., μας βλέπουν με περιφρόνηση οι ξένοι. Όταν μάθουν ότι κάποιος ήρθε και είναι φιλόλογος ή θεολόγος, μας έρχονται γύρω του να ακούσουν κάτι. Έχουν ενδιαφέρον. Και πολλές φορές εμείς είμαστε ανεπαρκείς να ικανοποιήσουμε αυτό το ενδιαφέρον. Κάποιοι κάνουν συλλόγους για διάδοση της ελληνικής γλώσσας και τα λοιπά, ξεχνώντας ότι όταν η γλώσσα μας δοξάστηκε σε όλο τον κόσμο, κανείς δεν είχε κάνει κανένα σύλλογο προς διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Κανείς δεν είπε ας διαδώσουμε τη γλώσσα. Κι όμως η γλώσσα διαδόθηκε πάρα πολύ και αποτέλεσε τη βάση σχεδόν όλων των γλωσσών, ιδιαίτερα του δυτικού κόσμου, τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκαν και τα υπόλοιπα στοιχεία των γλωσσών αυτών. Και τι είναι εκείνο λοιπόν που διέδωσε τη γλώσσα μας και αποτελεί, ας πούμε, ένα μεγάλο ποσοστό και της αγγλικής και της γερμανικής και της γαλλικής και της ιταλικής, της ισπανικής. Τι είναι εκείνο? Είναι το υψηλό περιεχόμενο. Οι μεγάλες αλήθειες που υπόθηκαν και για να τις κρατήσουν στο νου τους είπαν οι άνθρωποι ότι πρέπει να τις λέμε και ελληνικά, γιατί μόνο ελληνικά κατανοούνται. Έτσι, αυτή την ώρα, εάν πιάσουμε τις ευρωπαϊκές γλώσσες, θα δούμε ότι, λόγω χάρη, στην αγγλική, ένα παιδάκι γεννιέται και μαθαίνει από τη μανούλα του ότι το ζώο λέγεται animal, έτσι, animal, εντάξει. Και μετά παράγωγα της λέξης αυτής είναι 2-3 μονάχα. Το animalism που σημαίνει κτηνοδία ή animality που σημαίνει και αυτό κτηνοδία πολλές φορές ή το
το βασίλειο των ζώων. Και ύστερα σταματάνε τα παράγωγα. Και όταν θέλει να πει το παιδάκι ή να διαβάσει ζωολογικός κήπος, ζωομετρία, ζωολογία, ζωόφυτα κτλ. Θα χρησιμοποιήσει το θέμα ζου. Ζωολόγικα, ζωολογικός κήπος, ζωοφύτ, ζωομέτρ. Και λέει κανείς, θα πει το παιδάκι και λέει, τι είναι αυτό το ζου, βέβαια, που σήμερα το ζώο λέγεται animal, θα του πει εκεί η πάψη, αυτό θα πει ο ζωολογικός τύπος, δεν μπορεί να το εξηγήσει. Δεν έχει ρίζα αγγλική για να εξηγήσει τη λέξη, την παίρνει όπως είναι και την χρησιμοποιεί όπως είναι. Και κανείς δεν τους επέβαλε, τους Άγγλους και τους Αγγλόφωνους γενικά στον κόσμο, να μιλούν με ελληνικές ρίζες. Ποιος τους τα επέβαλε? Το ότι τα πρώτα γράμματα που μάθαν και στις επιστήμες τους και στις τέχνες τους ακόμα και στη θεολογία τους προπαντός είναι ελληνικά. Είμαστε οι δάσκαλοι. Μην κοιτάτε τώρα που κάναμε δασκάλους τους ξένους και προσπαθούμε να τους ξεπεράσουμε στα λάθη τους, αλλά είμαστε αναγκαστικά οι δάσκαλοι τους. Και να σκεφτεί κανένας ότι τα ελληνικά στην Ευρώπη διαδόθηκαν από τους φυγάδες τους Έλληνες Βυζαντίου όταν λίγο πριν μετά την άνοση και μετά την άνοση, οι οποίοι ουσιαστικά δεν ήταν οι στυλοβάτες και η ουσία της Ορθοδοξίας, αλλά ήταν μάλλον τα περισσεύματα, να μην πω τα περιτώματα όλοι αυτοί. Κι όμως από αυτούς έμαθαν ελληνικά. Δεν υπήρχαν οι πρώτες μεταφράσεις που γίνανε των αρχαίων ελληνικών κειμένων, ήταν της Βόνης που έγινε το 1600 τόσο. Μέχρι τότε κανείς δεν ήξερε ελληνικά. Ήξεραν όμως οι Κέλτες που περάσαν από την Ελλάδα και ο Άγιος Κάντοκ λέγεται Σεν Κάντοκ Ταυματούργος, θαυματουργός. Και το πανεράκι που βάζαν τα αντίδερα το λέγανε γιουλότσι, ευλογίες δηλαδή. Καταλάβατε ότι αυτά που δίδαξαν οι Έλληνες και μάλιστα για την ακρίβεια αυτά που δίδαξαν οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι και αυτά που οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι τα διέσωσαν από την κλασική αρχαιότητα και τα μετέδωσαν ύστερα στους Ευρωπαίους. Απευθείας δεν μπορούσαν να πάρουν τίποτα. Αυτά είναι που διαμόρφωσαν τις ευρωπαϊκές γλώσσες και την ευρωπαϊκή σκέψη. Λένε, ας πούμε, οι Άγγλοι το νερό water, αν ανοίξουν το λεξικό. Παραγωγό του water είναι κάτι οι λέξεις που όχι σπουδαίες. Νερουλός, νερόβραστος, ξέρω εγώ τι. Λίγα είναι τα κάπως αξιόλογα παράγωγα. Όλα τα άλλα είναι από το hydro, ίδωρο. Και μάλιστα βάζουν και τη δασία που την καταργήσαμε εμείς, γιατί τη βάζουν ένα ολόκληρο γράμμα, το H. Και λέει το παιδί, υδρομέτρη, υδρογράφη, υδροφύλ, υδροσέλ είναι υδροκύλη. Όλα τα πάντα με το υδρο. Και φυσικά το Εγγλέζος λέει, τι είναι αυτό το υδρο που είναι στη γλώσσα μας, από πού το βρήκαμε και το βάλαμε. Είναι ελληνικό. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου, αλλά να πω κάτι που είναι χαρακτηριστικό. Όταν θέλανε να δηλώσουν στην ιατρική, που ξέρετε στην ιατρική όλη η ώρα είναι ελληνική. Όταν θέλω να δηλώσω στην ιατρική αυτό το φαινόμενο να κάθεται πάνω στα εσωτερικά τυχώματα των αγκείων αδρανή υλικά που προκαλούν την αρτηριοσκλήρωση ή το έμφραγμα, δημιούργησαν οι ξένοι την λέξη από τιτάνωσης. Τι είναι αυτό? Αν δεν ξέρεις ελληνική μυθολογία, δεν καταλαβαίνεις τι είναι. Κι όμως κανείς δεν τους την επέβαλε αυτή τη λέξη. Από τιτανώσεις, μάλιστα έπρεπε που είναι έτσι, είναι από τιτάνωσεις. Είναι, λέει, όπως ο Δίας όταν έκανε τη γιγαντομαχία, πέταξε ένα κομμάτι γης, μια πέτρα και πλάκωσε από κάτω τον τυφώνα. Και αυτή η πέτρα ήταν η Σικελία και από κάτω τώρα ο τυφώνας δεν έχει πεθάνει, αλλά ξεφυσάει από πλήξη που αισθάνεται κάτω από τόσο βάρος και βγαίνει η ανάσα του από την Αίτνα επάνω. Αυτό το φαινόμενο, αυτό που λέει το χωρίο της μυθολογίας μας, το πήραν για να δηλώσουν τη
την αποτιτάνωση. Το να σε κάνει τιτάνα, δηλαδή το γεώδες υλικό που σε πλαγώνει από κάτω. Τόσο σχολαστικά, τόσο σχολαστικά μελετούν την ελληνική γλώσσα και δημιουργούν όρους, χώρια από το ότι βέβαια και ο όρκος του Ιπποκράτη που του δίνουν παντού σε όλο τον κόσμο οι γιατροί είναι ελληνικός, χώρια από την ουσία των επιστημών και τους όρους τους έχουν ελληνικούς. Όλοι οι εκκλησιαστικοί όροι της γλώσσας των γειτόνων μας, των Σκοπιανών, είναι όλοι ελληνικοί, χωρίς ούτε παραμικρή εξαίρεση. Φυσικά και όλοι οι πολιτιστικοί όροι και μερικοί από τους μη πολιτιστικούς όρους. Παραδείγματος χάρη, ο εργάτης λέγεται Αρκάτ. Βέβαια, αυτοί θα πούνε ότι είδατε, Σκοπιανοί ήταν, αφού μιλούσαν Σκοπιανά από τα αρχαία χρόνια. Έτσι θα πούνε, γιατί όλοι είναι, συμβαίνει εδώ αυτό που λέει ο Μακρυγιάννης, όλα τα θηρία κοιτάνε να φάνε από εμάς, λέει. Τρώνε, αλλά μένει και μαγιά. Εσείς είστε η μαγιά τώρα. Πολλούς τους έχουν φάει κιόλας. Οι Ευρωπαίοι και όλοι οι λαοί. Και γι' αυτό να είστε υπερήφανοι. Και για την πόλη σας και για αυτούς που σήμερα εδώ εκπροσωπούνται. Και άλλους που θα θέλανε να έρθουν και δεν μπόρεσαν. Σκεφτείτε ότι ένας Ευρωπαίος θεολόγος που θέλει να πει τη λέξη ουσία και υπόσταση. Οι Άγγλοι έχουν την ίδια λέξη και για τα δύο. Όμως εμείς ξέρουμε ότι η ουσία είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Είναι αυτό που είναι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν την ίδια ουσία, ενώ η υπόσταση είναι το καθένα χωριστά. Και λένε, ας πούμε, δεν θέλω τώρα, δεν έχω καλή προφορά και δεν έχουμε και καθηγήτρια των ειδικών εδώ και δεν με κοροϊδεύουν. Λοιπόν, και για να πούν τη λέξη υπόσταση οι Άγγλοι, λένε υπόσταση. Με έτσι μπροστά. Την ελληνική λέξη, δεν μπορούν να την πούν αλλιώς. Και ο γείτονάς μας, ο Άγιος που έγραψε το άνθρωπος και θεάνθρωπος, ο Ποποβίτς, όταν φτάνει στη λέξη λόγος, δεν μπορεί να την πει όπως τη λένε όλα τα ευρωπαϊκά κείμενα, γιατί όλα τα ευρωπαϊκά κείμενα βασίζονται στο λατινικό που λέει in initio erat verbum. Στην αρχή τα λέει μια λέξη. Για φανταστείτε να είναι χάος ανυπαρξίας ο κόσμος και να υπάρχει μια λέξη και να γυρίζει. Αστείο πράγμα. Κι όμως δεν έχουν άλλη λέξη να πούνε. Και λένε verb σε όλες τις γλώσσες. Και αυτός λοιπόν λέει στην αρχή ήταν λόγος. Χρησιμοποιεί την ελληνική λέξη γραμμένη με λατινικά γράμματα. Λόγος. Και έτσι αναπαύεται. Επίσης τώρα ήθελα να τονίσω το ότι η ελληνική γλώσσα παίρνει αποχρώσεις πολλές και ονοματίζει την κάθε μια απόχρωση. Με άλλη λέξη, υψώνω, ανιστώ, ανίστημη και έχουν τόσα άλλα ρήματα που έχουν άλλη έννοια του καθένα, εγείρω και μάλιστα οι αλήθειες μας και η ιστορία μας, του πολιτισμού μας και της Εκκλησίας μας έχει δεθεί με ορισμένες λέξεις που τις έχει πλάσει ή τις έχει χρησιμοποιήσει και με τη χρησιμοποίησή τους μένουν έτσι, μέσα στους αιώνες. Άμα πει ένας παπάς το Πάσχα ο Χριστός σηκώθηκε, θα φύγει ο κόσμος από την Εκκλησία. Θα είναι ανέστη. Ούτε, καταλάβατε. Γιατί έχει η λέξη καθαγιαστεί με τη χρήση της. Στο λεξικό του Πανταζίδη, το ομηρικό λεξικό, στη λέξη Παρθένος, λέει ότι η Παρθένος είναι η κοπέλα που δεν έχει ακόμη παντρευτεί, που δεν έχει συζευθεί με άντρα. Από τότε όμως, λέει, που ήρθε στον κόσμο η Παρθένος Μαρία, η μητέρα, η Θεοτόκος, η μητέρα του Κυρίου, η λέξη αυτή, λέει, της χαρίστηκε να την έχει μόνον αυτή. Και βρίσκουμε άλλες λέξεις να πούμε για τις αείπαντρες κοπέλες. Το λέει ο Πανταζίδης που είναι λεξικογράφος, φιλόλογος. Έτσι, μας κάνει εντύπωση ότι δεν είναι αρχαιοπληξία των αρχαίων, των Ευρωπαίων, να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Γιατί τη χρησιμοποιούν ακόμα τώρα. Όταν βρήκανε τους πυράβλους
αυτούς που βγαίνουν από τα υποβρύχια, από τα καράτια και πάνε πάνω από τα νερά ξυστά, να χτυπήσουν τον στόχο για να μην τους πιάνουν τα ραντάρ, άνοιξαν τα λεξικά και είπανε, αυτά πάνε σαν τα χελιδονόψαρα, λέει, όπως πετάνε έξω από το νερό. Και βρήκαν ότι οι αρχαίοι τον έκανε το χελιδονόψαρο εξόκητος και βγάλαν τους πυράβλους εξώσετ. Ελληνικά. Ποιος τους το είπε να το κάνουν ελληνικό. Κανένας σύλλογος προς διάδοση της ελληνικής γλώσσας, κανένας. Αλλά τους πήγαινε στη γλώσσα τους και εξέφραζε αυτό που θέλαν καλύτερα από κάθε τι. Όπως βγάλαν το ελικόπτερο, το αεροπλάνο. Ελληνικά. Να σας πω τι έπαθα όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, στο Τίμπιγκεν μια φορά και με βγάλαν περίπατο οι Γερμανοί να μας δείξουν τον πολιτισμό τους. Ήταν και Έλληνες ανάμεσα, γιατί εγώ δεν ήξερα γερμανικά. Λέω, θα μάθουμε και γερμανικά σήμερα, λέω, βέβαια. Λοιπόν, πάμε, καθώς πηγαίναμε, βλέπω ένα μεγάλο κτίριο και λέγει «Αποτέκ». Λέω, τι αποθηκεύεται εδώ? Όχι, λέει, το «Αποτέκ» το λέμε, αλλά είναι φαρμασί αυτό, φαρμακείο. Λέω, αρχίζω να μαθαίνω γερμανικά, λέω. Και από κάτω είχε ένα μικρότερο διαμέρισμα και έλεγε «Οπτικ», οπτικά. Αλλά προχωράμε στη γερμανική γλώσσα. Πάμε παρακάτω, λέει, «Psychological Bibliothek». Πάλι. Δίπλα, «School Theological School». Πρέπει τι πάθαμε. Κάτω ένα κτίριο παρακάτω, λέω, όλα, λέω, είναι πανεπιστημιακά και έχουν ελληνικά ονόματα. Και μου λέει «Gynecological Clinic», «Γυναικολογική Κλινική». Άλλο, πράγματα. Τελικά, λέω, ο δρόμος αυτός που πάει, λέει, πάει στο Archaeological Museum. Τι λέτε, ρε παιδιά, λέω. Άλλα γερμανικά μαθαίνω. Παρά από άλλους πάει, λέει, στο... που πάει στο Stadium, Athletic Stadium. Τελικά, λέω, έμαθα, λέω, «Ομιλούχτεν γερμανούχτεν», τους έλεγα, τους πείραζα. Γιατί ήταν όλα ελληνικά, όλες οι ονομασίες όλων των επιστημονικών και των άλλων κτηρίων, όλων. Τελικά, λέει, δεν έχεις δίκιο εδώ, λέει, είναι πολύ πανεπιστημιακά και έχουν αρχαιοπληξία, πάμε παρακάτω, λέει, στην αγορά εκεί που είναι το Λιφοπάζαρο, εκεί που δεν θα έχει βέβαια ελληνικά. Και είχε μια τεράστια επιγραφή και λέγε «Σουβλάκι με την τεμπίτα». Καταλάβατε, αυτά τα είδα, νομίζω ότι θα είναι χωρατά. Και λέει, «Α, ναι, βέβαια, λέει, τα μάθαινε στην Ελλάδα, λέει, τα σουβλάκια, πάμε παρακάτω, λέει, που είναι τουρκική». Ήταν ένα σοκάκι, ήταν τουρκικά μαγαζιά και έγινε «Kebab shop». Λοιπόν, λέω, όλα τα καταλαβαίνω, ο Μιλούχτεν, γερμανούχτεν, είναι εδώ, λέω, τι μας κάνετε ότι ξέρετε γερμανικά? Από τα γερμανικά εγώ θυμάμαι από την κατοχή τις απεσιότερες λέξεις, το «Kaput», το «Achtung» και τέτοια πράγματα. Και σήμερα λοιπόν την αγαπούν τη γλώσσα μας και τη χρησιμοποιούν. Ακόμα και στην αστρονομία βρήκαν έναν δορυφόρο του Άρη και τον όνομασαν Λάρισα. Καταλάβατε. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να καυχόμαστε εάν και εμείς την αγαπούμε τουλάχιστον όσο οι ξένοι και τη χρησιμοποιούμε τουλάχιστον όπως και οι ξένοι. Και μάλιστα αυτοί μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά. Τα μαθαίνουμε την ερασμιακή προφορά και είναι απέσια. Το κέντρο είναι Κάι, ας πούμε. Και όταν κάνω ένα συνέδριο εδώ στην Αθήνα, λέω, θα σας μιλήσω αρχαία ελληνικά, να δείτε πόσο ωραία είναι όταν δεν είναι με την ερασμιακή προφορά. Και τους έβγαλε ένα λόγο, εγώ τον είχα ετοιμάσει βέβαια, στην αρχαία ελληνική γλώσσα και μείναν έτσι, κόκαλο οι άνθρωποι. Άρα έχεις δίκαιο, βέβαια. Φαντάζεσαι τον Όμηρο να τα λέει έτσι, ανελημμένα. Δεν είναι δυνατόν. Και ύστερα λέω, γιατί την οικονομία δεν τη λέτε οικονομία και λέτε economy? Γιατί από τα αρχαία χρόνια η Αίγυπτος λέγεται Αίγυπτος και όχι Αίγυπτος. Και είναι με έψιλον μάλιστα, τη γράφει με στα λατινικά κείμενα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καυχόμαστε. Αλλά τι να μας κάνει αυτή η καύχηση? Όταν ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, η νεολαία μας δυστυχώς, χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα που είναι πάνω και δεν μπορεί να εκδηλώσει, να εκφράσει και την ποικιλία και την ιερότητα και την ευγένεια των αισθημάτων. Άλλο είναι η ευχαριστία εμάς, γιατί
φέρνει μνήμη από την ευχαριστία της Εκκλησίας, από τη Θεία Ευχαριστία. Άλλο είναι η ευγνωμοσύνη. Βλέπετε, κάθεν έχει το χρώμα του και την ποικιλία του. Και τα ζούμε εμείς αυτά. Και θα τα ζούμε όσο τα αγαπούμε και όσο τα χρησιμοποιούμε. Αλλά μην φανταστείτε ότι μπορούμε τώρα βγαίνοντας από εδώ να πούμε θα μιλάω ελληνικά καλά. Τίποτε. Η μελέτη της γλώσσας μας μέσα στα καλά κείμενα θα μας δώσει και την καλή γλώσσα. Ας πούμε η Εκκλησία μας θέλει να μιλήσει για το πώς λυπάται ο Θεός τον άνθρωπο. Να βάλω λέει ίκτο. Καμιά φορά θα σου πούμε περιφρονητικά, αλλά αισθάνομαι ίκτο λέει για τον περιφρονό. Να βάλω λύπη. Πρέπει το υποκείμενο που αισθάνεται η λύπη να λυπάται κιόλας. Ο Θεός είναι αναλύωτος όμως. Να βάλω θλίψη ακόμα χειρότερα. Και φτιάχνει την ωραία λέξη ικτυρμή η Εκκλησία μας. Που δεν υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα. Ικτυρμός, ικτυρμή, δηλαδή πως η μάνα λυπάται το παιδί, το αγαπάει και κρατάει και ακέραια την ψυχή της, αλλά αγκαλιάζει με το αίσθημα αυτό που δηλώνει την τη λέξη ικτυρμή το παιδάκι της στον κάθε άνθρωπο. Λέμε παράκλησης. Και ξέρουμε ότι η παράκληση υπάρχει και εσύ, αδέηση παράκλησης. Παίρνει τη λέξη παράκληση η Εκκλησία μας και την κάνει να σημαίνει όχι μόνο ηκεσία, αλλά να σημαίνει και παρηγοριά. Λέει μες στον παρακλητικό κανόνα παράκληση να τη στρίψει συνείδα και τον όσον ιατρών σε γνώσκω. Μα γιατί λέει δεν είχαμε λέξη και βάλαμε την ίδια λέξη. Ναι, γιατί κι αν δεν σου δώσει λέει η Παναγία αυτό που τη ζητάς, θα σου δώσω όμως την παρηγοριά γιατί το στερείς. Άρα είναι παρηγορία και ηκεσία μέσα στην ίδια λέξη. Δηλαδή υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία, ολόκληρη, θα λέγαμε ακόμα και ψυχολογία, που κάθε λέξη έχει γύρω της και έρχεται στον κόσμο και προσφέρεται για να το χρησιμοποιήσει. Είναι όμορφη γλώσσα μας. Και βλέπετε ότι και ο Θεός μίλησε, έγραψε το Ευαγγέλιο, το έγραψε στην ελληνική. Υπάρχουν, ξέρετε, κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, θα το ξέρουν πολλοί, που είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική. Και μάλιστα το ωραιότερο κείμενο στην ελληνική γλώσσα, το σοφότερο, είναι η Σοφία Σολομώντος, που δεν είναι του Σολομώντα, είναι ενός Εβραίου της Αλεξάνδρειας που τον πρώτο π.Χ. αιώνα είχε ως μητρική γλώσσα την ελληνική. Είχε μάθει ότι μάνα του μόνο ελληνικά να μιλάει. Και το έγραψε και είναι ενσωματωμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως μάλιστα και ένα ή τουλάχιστον ή δύο από τα βιβλία του Μακαβαίου. Γράφτηκε κατευθείαν στην ελληνική. Και όμως οι Μακαβαίοι βασανίστηκαν από τους Έλληνες. Και μαρτύρησαν από τον Έλληνα Λυσία και τον Αντίοχο. Παρ' όλα αυτά όμως μίλησε ελληνικά. Και στα χρόνια του Χριστού υπήρχαν 2.000 ελληνικές λέξεις μέσα στην εβραϊκή γλώσσα. Να λοιπόν ότι τα ωραία κείμενα, τα χρήσιμα, όπως μετάφρασε τον 70 και τόσα άλλα κείμενα, ποιητικά, καλλιτεχνικά, σοφά, επέβαλαν την εκτίμηση της γλώσσας μας. Γιατί στα αρχαία ελληνικά γράφτηκαν πολλά πράγματα τα οποία επηρέασαν και τη νέα ελληνική και τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Αλλά γράφτηκαν και κακά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο Κρητίας, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες της αρχαιότητας, μαθητής του Σοκράτη, παρακαλώ, που έγινε αρχηγός των 300 τυράννων, έγραψε ένα κείμενο, το χειρότερο κείμενο που έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα, που λέει ότι στην αρχή άνθρωποι ήταν πολύ άγριοι, εγκληματίες, κακούργοι, και είπαν να βγάλουν νόμους. Όταν έβγαλαν τους νόμους, διαπίστωσαν ότι αυτοί που θέλανε να εγκληματίσουν, εγκληματούσαν κρυφά. Να μην τους πιάνει η αστυνομία. Και τότε λέει επενόησαν τους θεούς. Τους επενόησαν. Για να τους πούνε ότι ξέρετε, αν δεν σας βλέπει ο χωροφυλάκας, σας βλέπει όμως ο Θεός από πάνω και θα σας τιμωρήσει. Και έτσι λέει εγκαινιάστηκε η θυσία. Αυτό το απέσιο κείμενο, το ανιστόρητο, αντιανθρωπολογικό κείμενο. Αυτό βρήκαν να το βάλουν στα αναγνωστικά του γυμνασίου, στα παιδάκια, να τους διδάξουν αρχαία ελληνικά. Πού το βρήκαν.
του μεγαλύτερου εγκληματία της αρχαιότητας. Στον Όλθο Κυρίδη μέσα γράφει ότι οι Αθηναίοι, όταν τους είπανε οι άλλοι Έλληνες ότι κύριε κάντε υπερρεαλισμό και μας αδικείται γι' αυτό να βγάλουμε μια διαιτησία, να φέρουμε αδέκαστους κριτές και να δικαστούμε, να πούμε εμείς τα παράπονά μας, να πείτε και εσείς, για να μπορέσουμε να συμβιβαστούμε. Και λένε αυτοί, τι λέτε καλά, λέει. Υπάρχει άνθρωπος που όταν μπορεί να επιβάλλει με τη βία το θέλημά του να καταφύγει στα δικαστήρια, για ποιο λόγο. Αν τριχιάζει κανείς που τα ακούει, με ελληνική γλώσσα, τέλεια ελληνική γλώσσα, στο Θρυκυλίδη γραμμένο, και τελικά επιγραμματικά λένε, ου αν κρατεί της άρχη, όπου κανείς επικρατεί με τη δύναμή του, εκεί έχει εξουσία. Σκληρότατα τα λόγια. Όπως και μέσα στο περίφημο επιτάφιο, που είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό του ναζιστικό κείμενο, λέει ο Περικλής ότι είμαστε λέει, τόσο παλικαράδες εμείς, ώστε πολεμάμε τους Πέλλας. Η Πέλλας είναι η κοντινή μας. Τους πολεμάμε, λέει, περί των οικείων αμυνωμένους και τα πλοίο κρατούμενα, που αγωνίζονται αυτοί για τα οικεία, δηλαδή για τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τις παππούδες τους, τους γονείς τους. Άρα καταβάλλουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια, τον μεγαλύτερο ηρωισμό και όμως δεν τους νικάνε. Και δεν αισθάνονται κανένα κοκκίνισμα ντροπής ότι πολεμάνε ανθρώπους που αμήνονται για τα οικεία, για τις οικογένειές τους και τους νικάνε. Είναι γραμμένα μέσα στον επιτάφιο. Έτσι, αν ήταν αυτά μόνο τα κείμενα, που ανέφερα τώρα ένα κορφολόγημα μόνο των ελληνικών κειμένων, και αν στα νέα ελληνικά ήταν γραμμένα κείμενα σαν αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες και στα περιοδικά ή ακούμε στις τηλεοράσεις, δεν θα είχε διαδοθεί η ελληνική γλώσσα και δεν θα τη θεωρούσαν σπουδαία κι ας ήταν ικανή να εκφράσει ακόμα και τις χειρότερες κακίες. Άρα διαδόθηκε επειδή είπε ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Είπε μεγάλες αλήθειες. Και οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στα λόγια, ξέρετε. Πιστεύουν στα λόγια αυτών οι οποίοι πιστεύουν αυτά που λένε. Τον Παπουλάκο, έναν πώς το λένε, ομιλητή σπουδαίων στην Πελοπόννησο, θα το έχετε ακούσει του Παπουλάκου το όνομα, που τον πήγανε στην Ιερά Σύνοδο να τον δικάσουν, γιατί αφού ήταν κρεοπόλης η δουλειά του, πώς βγαίνει η κηρύττη στον κόσμο έξω. Είναι αυτός που μίλησε για τα άθεα γράμματα από τότε. Και του λένε, εδώ λέει, ο κόσμος έχει μορφωθεί. Θέλει, λέει, μορφωμένους ομιλητές για να τους πιστέψει. Δεν μπορεί να πιστέψουν εσένα. Τι λες, λέει. Λέει εκείνος, εγώ πιστεύω ότι ούτε στους μορφωμένους πιστεύει ο λαός, ούτε στους αμόρφωτους. Εν τότε λες, σε ποιος πιστεύει. Πιστεύει σε αυτούς που πιστεύουν. Ακούτε μια μεγάλη κουβέντα. Και έμεινε αυτή η κουβέντα και την έχω και εγώ στην καρδιά μου και λέω, Θεέ μου, τα πιστεύω αυτά που λέω κάθε φορά ή θα πέσω στην κριτική του Παπουλάκου. Έτσι, όταν γράφτηκαν λόγω χάρη τα δημοτικά τραγούδια, τι όμορφο που είναι, και όταν περιφρονεί ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας μας, αν και μέσα κρατάει το κέφι, δηλαδή αν κάνουν κανένα πάρτι, στην αρχή αρχίζουν τις αηδίες τις ευρωπαϊκές και όταν μείνουν λίγοι μετά αρχίζουν τα τσάμικα. Λοιπόν, είπαν τόσο ωραίες μεγάλες αλήθειες. Εκεί στο τραγούδι του νεκρού αδερφού, λέει η μάνα του μικρότερου αδερφού που είπε να δώσουν την αρετή στα ξένα να την παντρέψουν, λέει, φρόνιμος είσαι Κωνσταντή, μα άσχημα επιλογήθης. Δεν τον έβρισε. Δεν είπε ότι τέτοιος είσαι, τέτοια λες. Εσύ είσαι καλός, τα λόγια σου είναι άσχημα. Ξεχώρισε το πρόσωπο από τα λόγια. Όπως θα το ξεχωρίσει και από τις πράξεις ακόμα. Καθαρά ορθόδοξο βίωμα, μεγάλη σημασία. Και όταν έγραψαν, ας πούμε, όταν έγραψαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι ποιητές μας, πράγματα συγκλονιστικά, μείνανε και στην αρχαία εποχή τα αγαπούσαν και τώρα τα αγαπούνε ακόμα. Ναι. Και όταν πιάσανε τους Αθηναίους οι Σιρακώσοι και τους ρίξανε στα μεταλλεία να πεθάνουν από τις αρρώσεις, από την πείνα και από την δίψα, από πάνω οι φύλακες που τους φυλάγανε λέει, ποιος ξέρει χωρικά του Ευρυπίδη,
ανθρώπους ήξεραν να έρθει επάνω, λέει. Και ανέβαινε πάνω και τους έλεγε τα χωρικά του Ευρυπίδη και τέρχονταν. Και άλλοτε τους αφήνε ελεύθερους και άλλοτε τους ταΐζε και τους διώχνουν, τους στέλναν πάλι κάτω. Και από τότε, αλλά και τώρα, ο Ευρυπίδης έχει ένα κομμάτι που λέει τους ποιητές μας, λέει, θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει κανείς σκεούς. Σκεή σημαίνει ανόητη. Γιατί λέει, έκαναν τραγούδια για τι πράγματα, για τα συμπόσια. Λέει. Μα στα συμπόσια που έχουμε τα ωραία φαγητά, τι τα θέλουν τα τραγούδια. Λέει. Τραγούδια όμως, λέει, που να καταπάβουν τις λύπες, τις οργές των ανθρώπων, από τις οποίες ξεθεμελιώνονται σπίτια ολόκληρα, δεν έκαναν ακόμη, λέει, που να παρηγορούν τον κόσμο και τον μερώνουν. Και κάθε φορά που λέω τον παρακριτικό κανόνα, λέω, έλα Ευρυπίδη να ακούσεις τα τραγούδια που λαχτάρισες. Είδατε πόσο διαλέγονται με τη σημερινή πραγματικότητα, με τη σημερινή περίοδο του λαού μας, οι αρχαίοι και έχουν ένα διάλογο. Αυτά που βρήκαν τα ζήτησαν. Η συγκλονιστικότερη και διδακτικότερη σκηνή στην παγκόσμια λογοτεχνία είναι εκεί που ο Οδυσσέας κατέβηκε στον Άδη και του εμφανίστηκαν οι νεκροί ως αμενινά κάρινα, δηλαδή κεφάλια σαν τα κεφάλια των πεθαμένων που δεν έχουν μένος, δεν έχουν ζωή, με βυθισμένα στο υπόλοιπο σώμα τους μέσα στο σκοτάδι. Και διέκρινε τη μανούρα του που δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Μόλις βλέπει τη μανούρα του, συγκλονίζεται, αλλά την αφήνει να τη δει τελευταία και πρώτα τελειώνει τα άλλα που έχει να κάνει με τον Τηρήσια και μετά ανταμώνει τη μάνα του. Ρώτησε, μάνα πώς πέθανες. Δεν το ξέρα. Λέει, παιδί μου, από τον καημό μου που μου έλειψαν τα χαρίσματά σου. Και αφού είπε και αυτός ορισμένα και ρώτησε αν είναι η γυναίκα του, υπάρχει ακόμα, αν είναι πιστή κτλ. Λέει, όρμησε να την αγκαλιάσει. Αυτή όμως σκόρπισε, λέει, σαν σκιά. Δεύτερη φορά να την αγκαλιάσει, του φεύγει από τα χέρια. Τρίτη φορά να την αγκαλιάσει, αυτός ο αριθμός τρία. Και μετά λέει, ρε μανούλα, γιατί δεν στέκεσαι να σε πιάσω, λέει, να σε αγκαλιάσω, να χορτάσουμε κλάμα μέσα στον Άδη. Λέει, παιδί μου, δεν το ξέρεις ότι άμα πεθάνει ο άνθρωπος, δεν είναι τίποτα, λέει, είναι σκόνη. Είναι μια σκιά. Και με τον καημό αυτό ανέβηκε στον επάνω κόσμο ο Οδυσσέας. Συγκλονιστικότερη και διδακτικότερη σκηνή στην παγκόσμια λογοτεχνία, όπως έχω διαβάσει τουλάχιστον εγώ, δεν υπάρχει. Πώς να μην αγαπήσουν τη γλώσσα μας άνθρωποι που έκανε η καρδούλα τους τρικ-τρικ μέσα όταν τα διαβάσαν τα κείμενα, όσο βάρβαροι κι αν είναι. Είναι αδύνατο. Και όταν παραπονιέται ο Ευρυπίδης στο έργο Υπόλυτος και λέει, όλη η ζωή μας, λέει, είναι επώδυνη. Δεν υπάρχει ανάπαυση των πόνων. Κι αν υπάρχει καλύτερο, κάτι καλύτερο, φίλτερο το λέει, από αυτή τη ζωή, είναι κρυμμένο, λέει, μέσα στο σκοτάδι και δεν το βλέπουμε. Δυσέρωτες φαινόμαστε όντες, λέει, είμαστε κακοερωτευμένοι, λάθος ερωτευμένοι, με ό,τι γυαλίζει πάνω στη γη, σαν το σημερινό Έλληνα. Κοιτάζει τι γυαλίζει, σου λέει, α, ωραίο πράγμα. Διαπυροσύνην άλλου βιώτου, γιατί δεν ξέρουμε άλλη ζωή. Και στο τέλος καταλήγει να λέει, μύθις άλλους φερόμεστα, με παραμύθια τραυλογιόμαστε μάταια. Κατάλαβε μια ομολογία πολύ σπαρακτική για όλη την ιδρολατρική θεολογία. Αυτά είναι πράγματα, δεν είναι αστεία. Όπως όταν πάνω στον Κάφκασο, ο Προμηθέας προφητεύει και λέει σε 13 γενιές από σήμερα θα γεννηθεί αυτός που θα με σώσει. Αν το δράμα παραστάθηκε γύρω στο 440-35, μετρήστε δείτε ότι είναι 13 γενιές μέχρι την έλευση του Χριστού. Και ο Ερμής του λέει, εκεί θα είσαι και δεν θα φύγεις, δεν θα λυθείς, εκτός εάν βρεθεί και θέλεις ένας Θεός να περπατήσει για σένα μέσα στα βάθη του Άδη, του σκοτεινού Άδη. Και προφητεύει την εισάδου κάθοδο του Χριστού που κατέβηκε και περπάτησε μέσα στα βάθη του Άδη
για να αρπάξει τον Προμηθέα, τον δεμένο, να τον λυτρώσει και να τον φέρει στη ζωή. Αυτά τα πράγματα αποτελούν την καρδιά του παγκόσμιου πολιτισμού, αυτοί που είναι σκεπασμένοι τώρα με λόφους σκουπίδια, όπως ήταν ο Σταυρός του Χριστού, κάτω εκεί που πήγε η Αγία Ελένη και τον βρήκε. Και όσοι είναι βαθιά μορφωμένοι από αυτούς, το αισθάνονται. Όταν ο Σεφέρης πρότεινε στον Τόμας Έλιοτ, τον μεγάλο Αγγλοαμερικάνο ποιητή, βραβείο Νόμπελ, ελάτε να επισκεφτείτε την Ελλάδα, συγκλονίστηκε και λέει, έτσι το λες τόσο εύκολο. Μια επίσκεψη στην Ελλάδα είναι επίσκεψη στη μητέρα. Φέγει τη μητέρα αυτή, αυτός που δεν είχε πλησιάσει πιο κοντά από 4.000 χιλιόμετρα την Ελλάδα. Είναι από αυτά τα κείμενα. Και γι' αυτό αγάπησαν και τη γλώσσα μας. Και γι' αυτό αγάπησαν και την Ελλάδα όσοι την αγάπησαν. Και γι' αυτό συχαίνονται και τη σημερινή Ελλάδα όσοι βλέπουν τις άσχημες πλευρές της. Γιατί τη βλέπουν σε μεγάλη αντίθεση ως προς αυτό που είχαν συλλάβει οι πιο μορφωμένοι από αυτούς. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αν θέλουμε και να μιλάμε ωραία και να χαιρόμαστε και τη γλώσσα μας, ας ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, ας ανοίξουμε τα καλά ελληνικά κείμενα, ας ανοίξουμε τα δημοτικά μας τραγούδια, να ακούσουμε τον κριτικό να λέει «Μικρή μου την αγάπη μας, τη θέλω εμπιστεμένη, σαν την Αγία Τράπεζα να είναι θεμελιωμένη». Για κοιτάξτε, ερωτικός λόγος. «Εσύ Χριστέ μου που μπορείς, λέει, γιατί άλλοι δεν μπορούνε, κάνε δώσε οι πίκρες που περνώ χαρές να μου γεννούνε. Και σήμερα παράγουμε αριστουργήματα. Και τώρα και αυτή την ώρα. Αλλά θέλει να έχουμε, λέει, όταν ακούει αυτιά που να, είναι, να θέλουν να ακούσουν. Και αυτά τα αυτιά να τα αποκτήσουμε και τα μάτια να διαβάζουν καλά κείμενα. Και αυτός είναι και ο καημός της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Και μαζεύει καλά κείμενα. Να τα βάλουμε, να τα διαβάσουν τα παιδάκια δίπλα στα αισχρά σχολικά κείμενα. Τη λέω τη λέξη και τη νιώθω. Η αισχρά είναι κομμάτια μάλιστα που δεν μπορώ να σας τα πω, την ντρέπομαι. Και είναι μέσα στα βιβλία που διαβάζουν τα παιδιά σας. Να τα βάλουμε δίπλα και να λέει ο δάσκαλος, παιδιά μου, διαβάσαμε αυτό το κείμενο, το αχαρακτήριστο. Ελάτε να διαβάσουμε και κάτι άλλο, να ξεπληθεί η ψυχούλα σας. Να μην ξεχάσετε πως είστε Ελληνόπουλα και Χριστιανόπουλα. Και αυτός ο καημός που με έφερε και εμένα εδώ και τον συνάδελφο και όλους και παλεύουμε να ξανα... Πώς λέει ο Μακρυγιάννης, να ματαϋποθεί Ελλάς. Να ξαναπούμε τη λέξη Ελλάδα και να την νιώθουμε βαθιά μας. Αυτό ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γανωτή. Και θα παρακαλούσαμε τώρα τον κύριο Βασίλη Τοσαρή να μας μιλήσει με θέμα ελληνική γλώσσα, ένας παγκόσμιος... Να μας μιλήσει περί του μυστηρίου των ελληνικών γραμμάτων. Ευχαριστώ την Ενωμένη Ρωμιοσύνη, τον πρόεδρο τον κύριο Θεόφιλο Παπαδόπουλο για την πρόσκληση και ευχαριστώ τον Θεό γιατί με αξίωσε να ακούσω τον κύριο Γανωτή. Πραγματικά η ομιλία του ήταν εμπνευσμένη και νομίζω ότι είχε πολλά περισσότερα να πει, αλλά ο χρόνος τον σταμάτησε. Πραγματικά ένας παγκόσμιος θησαυρός είναι η ελληνική γλώσσα, αλλά και ένας πραγματικός θησαυρός για τους νεότερους Έλληνες είναι ο κύριος Γανωτής. Έκανε πολύ μεγάλο αγώνα, σήκωσε πολύ μεγάλο σταυρό για να μπορέσει να επανορθώσει τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα γυμνάσια, που κάποια χρόνια είχε καταπέσει. Του χρωστούμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για την προσπάθεια που έκανε και βέβαια αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζεται και από τον Θεό, ο οποίος του δίδει προσωπάρωτα τη χάρη του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γανωτή και αισθάνομαι πολύ μικρός μπροστά σε ένα τέτοιο ανάστημα να μπορέσω να αρθρώσω λόγο. Εγώ δεν είμαι ένας ξένος προς την περιοχή, είμαι γεννητσότης. Η καταγωγή του Μακούδων από τη μεριά της μητέρας μου ήταν από την Έδεσσα, συγκεκριμένα από την καρδιά Εδέσης, αλλά οι συγγενείς ζούσαν εδώ, ήταν Εδεσσαίοι δηλαδή. Και έχω μια οικειότητα με τον τόπο και συγκινούμε πάντα όταν έρχομαι, γιατί εδώ βρίσκω τις ρίζες μου, στον τόπιο Εδεσσαίος. Γιατί από αυτή τη ρίζα έχω κι εγώ.
Γνώρισα στα παιδικά μου χρόνια τον Μητροπολίτη Καλίνικο, έναν άγιο άνθρωπο εδώ που υπηρέτησε και διακόνησε το λαό του Θεού και το Θεό με συγκίνησε. Θεάμαστε γενιτσά στον Άγιο Γεώργιο ένα κηρύγμα του και μια φράση του κήρυγμα που ήταν υπέροχο βέβαια. Ευχαριστώ το Θεό που γεννήθηκε Ορθόδοξος και Έλληνας. Αυτό με στιγμάτισε, έμεινε μέσα μου. Δεν το κατάλαβα τότε. Ούτε και τώρα το καταλαβαίνω. Όσο χωρούν τα χρόνια και διαβάζω και φορτώνω με εμπειρίες, τόσο περισσότερο το εκτιμώ. Αυτός βέβαια το κατανοούσε, το ζούσε. Το θέμα είναι πόσοι από εμάς το εκτιμούμε, αυτό το θείο δώρο, γιατί είναι θείο δώρο. Θα μπορούσαμε να γεννηθούμε Κινέζοι, Τανζανοί, ξέρω εγώ στην Ουγκάντα, στην Τουρκία. Δεν θα είχαμε καμία αίσθηση ούτε του Ελληνισμού, ούτε του Χριστού. Μα αυτή είναι η θησαυρή της ζωής. Αυτός είναι ο πραγματικός πλούτος, που είπε ο κύριος Γανωτής. Αυτή είναι η ζωή μας, ο Χριστός και ο Ελληνισμός. Πόσοι λαοί συνδυάζουν και τα δύο. Άλλοι λαοί έχουν μόνο τον Χριστό. Άλλοι λαοί, ξέρω εγώ, έχουν τα ελληνικά γράμματα. Εμείς έχουμε και τα δύο, και τον Χριστό και τον Ελληνισμό. Έχουμε την πληρότητα δηλαδή του βιώματος. Και μια μαθήτρια στη Βουλή των Εφήβων σηκώθηκε στο βήμα της Βουλής και είπε αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ τον Θεό που γεννήθηκε Ορθόδοξη και Ελληνίδα. Την παρέλαβε μετά ένας δημοσιογράφος σε γνωστή εφημερίδα των Εθνών, μεγάλη εφημερίδα, από τον δημοσιογράφο. Όλοι το ίδιο συνάφη είναι, και την ξεφτέλησε την κούπερα. Γιατί τόλμησε να πει ευχαριστώ τον Θεό που γεννήθηκε Ορθόδοξη και Ελληνίδα. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για άλλη χώρα του κόσμου, τόσο πολύ δηλαδή να έχετε επίθεση η παράδοση και το θρήσκευμα. Δυστυχώς όμως αυτά συμβαίνουν ή και ευτυχώς, γιατί καλούμαθε ο καθένας προσωπικά να σηκώσει το δικό του σταυρό, του σταυρού. Την προηγούμενη Κυριακή και σήμερα, με θεόρτια. Και αυτός είναι ο χριστιανισμός, αυτή είναι η οδός του χριστιανού, η οδός του σταυρού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και η Ρωμιουσίνη σηκώνει ένα μεγάλο σταυρό, ο κύριος Παπαδόπουλος σηκώνει ένα σταυρό. Αυτή είναι η πορεία μας, σταυραναστάσιμο. Το κείμενο που θα σας παρουσιάσω, ένα κείμενο το οποίο είναι άγνωστο εντελώς στην Ελλάδα, θα το παρουσιάσω πρώτη φορά εδώ σε εσάς. Είναι ένα κείμενο του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Το έγραψε ένα Σύρος Κόπτης, ελέγχεται θεολογικός, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τον τρόπο που έβλεπαν οι άνθρωποι τότε την ελληνική γλώσσα. Όχι Έλληνες στην καταγωγή. Ξένοι άνθρωποι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο και θέλω έτσι να το δούμε μια προσοχή, γιατί έχει και πολλές υπερβολές, δεν μπορώ να τα δεχθώ με όλα, αλλά έχει μια λογική η οποία νομίζω ότι έχει μια μεγάλη βαρύτητα. Και αυτό γιατί. Δεν καταλαβαίνουμε ως λαός με τι ευθύνη μας έχει φορτώσει ο Χριστός. Μας έχει φορτώσει με την ευθύνη να κουβαλάμε την ελληνική γλώσσα. Τη γλώσσα του Ευαγγελίου που είπε ο κύριος Γανωτής και ο πατήρ Παντελεήμων. Θα δώσουμε λόγο αν καταστρέψουμε αυτή τη γλώσσα. Γιατί είναι γλώσσα εμπολής ιερής. Είναι σκεύος εκλογής. Πολλοί λένε, μα αν ο Χριστός ζούσε σήμερα θα μιλούσε ελληνικά, θα μιλούσε αγγλικά. Αν ζούσε σήμερα θα είχε και το Σταυρό, θα είχε έναν άλλο τρόπο θανάτου. Το Σταυρό διάλεξε, την ελληνική γλώσσα διάλεξε, την προσετερίστηκε, την έκανε δική του. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Μην απαξιώνουμε τα πράγματα. Και αυτά τα οποία λέγονται για μεταφράσεις των Ιερών Ευαγγελίων και λόγω των επιστολών του Αποστόλου Παύλου κτλ. Κτλ. Είναι πράγματα επικίνδυνα. Δεν έχουν ευλογία για τους Έλληνες, για τους άλλους λόγους. Οπωσδήποτε υπάρχουν μεταφράσεις, πρέπει να γίνεται αυτό. Η Θεία Αλήθεια εκφράζεται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αυτά τα έχουν εξηγήσει οι πατέρες της Εκκλησίας. Όλες οι γλώσσες εκφράζουν τη Θεία Αλήθεια, μία την αποτυπώνει. Η ελληνική. Μπορεί κάπου να ξεφεύγω, ίσως θεολογικός, αλλά αυτό πιστεύω. Η ελληνική γλώσσα στο κείμενο αυτό αντιμετωπίζεται ως μυσταγωγία. Είναι μια εποχή έκτος έρνος αιώνας μετά Χριστόν όπου η θεολογία ασχολείται πολύ με τη μυσταγωγία των πραγμάτων. Έβλεπαν δηλαδή στα πράγματα ιερά σύμβολα και ιερά νοήματα. Και αυτό το συναντούμε και στον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Υπήρχε μια έτσι έμφαση και στη σημασία των αριθμών και στη σημασία των γραμμάτων. Άλλωστε τα γράμματα δίνουν και τους αριθμούς έτσι.
αυτό που έχουμε σήμερα είναι η αραβική, το αραβικό αριθμητικό σύστημα. Οι αριθμοί όπως τους έχουμε 1, 2, 3 είναι το αραβικό αριθμητικό σύστημα. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τα γράμματα για αριθμούς, τα γράμματα περίστατα για τους αριθμούς. Το α, το 1, το β, το 2 κτλ. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζει το κείμενο αυτό ως μια εισαγωγή για την ελληνική γλώσσα. Και το ελληνικό αλφάβητο συγκεκριμένα. Και πιστεύει ότι τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου ως σχήματα δείχνουν και την κτήση, ως κτήση του κτήσαντος του Θεού δηλαδή, όχι ως ένα τυχαίο γεγονός, και τον ίδιο τον κτίστη. Και έτσι μέσα από τα γράμματα μπορούμε να δούμε τον Θεό ως δημιουργό. Κάθε γράμμα δηλαδή έχει μια φωνή, είναι ένα ιδεόγραμμα θα λέγαμε, όχι απλά ένα σημείο. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής σχετικά με την ελληνική γλώσσα, ότι υπάρχει μια θεολογία των θείων ονομάτων. Στην Παλαιά Διαθήκη και στο βιβλίο της Γενέσεως, της Εξόδου και ούτω καθεξής, έχουμε τα περιβόητα θεία ονόματα, τα οποία είναι εβραϊκά. Γιαχβέ το κυριότερο. Εγώ είμαι ο Ον στην ελληνική απόδοση. Γιαχβέ στην εβραϊκή. Στην Καινή Διαθήκη όμως, ο Θεός προσετηρίζεται ελληνικά ονόματα. Ποια είναι αυτά τα ελληνικά ονόματα? Το πρώτο ποιο είναι? Λόγος. Λόγος. Όνομα που έχει σχέση και με τη γλώσσα, έτσι. Ζωή, φως, οδός, θεία ονόματα. Και ένα άλλο όνομα το οποίο θείο όνομα εφαγίζεται στην Αποκάλυψη είναι «Εγώ είμαι το Α και το Ω». Ο Χριστός προσετηρίζεται τα δύο βασικά στοιχεία της ελληνικής αλφαβήτου, δηλαδή το πρώτο και το τελευταίο, το Α και το Ω, για να αποδώσει στον εαυτό του ένα όνομα. Όπως έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη «Εγώ είμαι ο Ον», στην Καινή λέει «Εγώ είμαι το Α και το Ω». Ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. Βεβαίως είναι αλληγορία έτσι, αυτό το οποίο λέει Α, Ω, θέλει να δηλώσει την αιωνιότητα, το πλήρωμα των πάντων, την αρχή και το τέλος των πάντων. Αλλά είναι και τα γράμματα ως γράμματα, ως σχήματα. Σε όποια γλώσσα έχει μεταφραστεί η Αποκάλυψη, το Α και το Ω είναι απείραχτα, ως σχήματα. Όλα τα άλλα τα γράμματα αλλάζουν. Αυτά παραμένουν. Αυτό για να καταλάβουμε την ιερότητα της ελληνικής αλφαβήτου, όχι μόνο για μας, αλλά για τους άλλους λόγους οι οποίοι δέχονται και διαβάζουν την Καινή Διαθήκη. Πάνω σε αυτό το σημείο λοιπόν, ο συντάκτης του κειμένου αυτού, που είναι ανώνυμος άγνωστος, ένας ασκητής Σύρος, προσπαθεί να κάνει μία ερμηνεία των γραμμάτων. Δεν δεχόμαστε αυτή την ερμηνεία, γιατί η ερμηνεία αυτή δεν είναι απόλυτη. Δεν ισχύουν αυτά τα οποία λέει στην πραγματικότητα αναγκαστικά. Έτσι τα βλέπει αυτός. Βλέπει, ας πούμε, το Α σε ένα νόημα ιερό, θα το δούμε ποιο είναι αυτό, στο Ω ένα άλλο και το καθεξής. Το ζήτημα είναι πώς βλέπουμε τα πράγματα. Αν σε όλα τα πράγματα βλέπουμε τον Χριστό. Ο Ιερώντας Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος πραγματικά αυτό μας δίδαξαν, ότι στα πάντα πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό. Ο Ιερώντας Παΐσιος περνούσε το αεροπλάνο και έκανε το σταυρό του. Γιατί έκανε το σταυρό του? Έβλεπε το σταυρό στο αεροπλάνο. Δεν το βλέπουμε όλοι οι άνθρωποι. Αυτός το έβλεπε όμως. Και έλεγε χαρακτηριστικά ότι οι Άραβες δεν αφήνουν να περνάει αεροπλάνο πάνω από τη Μέκα. Γιατί η σκιά του κάνει το σημείο του το σταυρό. Έτσι λοιπόν, ο συντάκτης του κειμένου στα γράμματα βλέπει τον Χριστό, βλέπει τον κτίστη ως δημιουργό. Ο ίδιος λέει, υπερβολή είναι αυτό, τα γράμματα αυτά είναι θεοχάρακτα. Δεν δέχεται ότι οι Έλληνες την πήραν από τους Φοίνικες, αυτό που λέει ο Ηρόδοτος δηλαδή, το λέει κιόλας ότι ο Ηρόδοτος έχει άδικο, οι Έλληνες δεν πήραν τα γράμματα από τους Φοίνικες, τα είχαν πριν από τους Φοίνικες, τους εδότησαν πρώτου κάδου. Αυτό αν το διαβάζαμε πριν 20 χρόνια θα μας φαίνονταν και αυτό μια τερατολογία, ας πούμε. Οι ανασκαφές όμως σήμερα δείχνουν ότι έχει δίκιο. Γιατί στην Εθόνη εδώ, τα ανασκαφικά ευρήματα εδώ στην Πειραιά, στην Εθόνη κοντά μας, δηλαδή τα ανασκαφικά ευρήματα έδειξαν ότι σε ενεπίγραφα αντικείμενα έχουμε ελληνικό αλφάβητο το οποίο είναι γύρω στα 750 με 800 π.Χ. Και μάλιστα ελληνικό αλφάβητο με μέτρο, με σύνταξη, με γραμματική. Έτσι, που δείχνει ότι αποκλείεται οι Έλληνες τόσο αργά να πήραν το αλφάβητο από τους Φοίνικες. Προϋπήρχε, πήραν και διάφορες μορφές αλφαβήτου και φαίνεται ότι το αλφάβητο κινείται μέσα στον ελληνικό, διαμορφώθηκε μέσα στον ελλαδικό χώρο, το ελληνικό αλφάβητο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος γράφει αυτό το κείμενο βλέπει στα ελληνικά γράμματα μία θεολογία, ας το πούμε έτσι. Και η θεολογία αυτή βασίζεται στο Α και το Ω. Εδώ βλέπουμε
μια παράσταση, μια τυχογραφία είναι τις κατακόμβες της Ρώμης, 3ος αιώνας π.Χ. είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν επιγράφεται ως Ιησούς Χριστός, αλλά ως Αλφα Ωμέγα. Το όνομά του είναι αυτό. Μη σας ξενίζει που δεν γράφει Ιησούς Χριστός. Αλφα Ωμέγα είναι το όνομά του. Είναι από την Αποκάλυψη. Και η Χριστιανία εκείνη τη εποχή μέσα στις κατακόμβες που τις ράντιζαν με το αίμα τους, αυτά είναι ζωγραφισμένα με το αίμα των χριστιανών μαρτύρων. Εδέχονται το χριστιανό με το όνομα της ελληνικής αλφαβήτου, στην ουσία. Δεν ξέρω αν πάει το επόμενο, η επόμενη διαφάνεια, πώς ρυθμίζεται. Λίγο στην επόμενη να πάμε. Εδώ είναι μια επιγραφή σε μάρμαρο, πάλι από την ίδια κατακόμβη της Ρώμης. Και βλέπουμε Χριστός, έχει το Χριστόγραμμα, ελληνικά γράμματα, Χριστόγραμμα. Και αριστερά δεξιά, Αλφα Ωμέγα. Αλφα, ο Χριστός είναι το Αλφα και το Ωμέγα. Και από κάτω τα γράμματα, βλέπετε, είναι λατινικά. Τα γράμματα από κάτω, η ερμηνεία από κάτω είναι σε λατινική γραφή. Το έννομα του Χριστού, όνομα του Χριστού όμως είναι σε ελληνική γραφή. Εις τους αιώνας. Αυτό μένει εις τους αιώνας. Δηλαδή, η ελληνική γραφή στο όνομα του Χριστού είναι μια γραφή η οποία ποτέ και σε κανένα λόγο και σε καμία εποχή δεν θα απαλληφθεί. Όπως είναι ο Σταυρός, έτσι είναι και το όνομα του Χριστού. Στα ελληνικά. Μεγάλη τιμή για την ελληνική γλώσσα, μεγάλη τιμή για μας, μεγάλο βάρος, μεγάλο σταυρός, μεγάλη ευθύνη. Θα δώσουμε λόγο για αυτά τα πράγματα, εάν τα καταστρέψουμε και αν αποδειχθούμε ανάξιοι που κουβαλούμε αυτή την παράδοση και αυτή την κληρονομιά. Και λέει ο συντάκτης, γράφει ο συντάκτης ότι οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε αυτά τα γράμματα τα οποία εικονίζουν τον κτίστη, τη δημιουργία ως θεϊκή δημιουργία και τον κτίστη τον ίδιο, τα είχαν λέει και δεν ήξεραν ότι αυτά έχουν μια θεολογία. Ήταν άσχημοι και ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης γιατί ζούσαν μες στο σκοτάδι της αγνίας. Δεν ήξεραν τι έγραφαν, λέει, όταν συμβάτιζαν τα γράμματα αυτά, δεν ήξεραν τι έγραφαν. Επί της ουσίας, λέει, γράφοντας τα γράμματα αυτά, άρχοντες, δέχονταν τον Θεό ως δημιουργό, ως κτίστη των απάντων. Χωρίς να το ξέρω. Αυτό το καταλάβαμε, λέει, εμείς οι χριστιανοί εκ των υστέρων, όταν ακούθη ο Θεός Λόγος. Υπερβολική άποψη. Εντάξει. Αλλά για εμάς όμως έχει μια σημασία να ξέρουμε ότι όταν γράφουμε Α και Ω, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε αυτό το οποίο γράφουμε.